Γεια σας, είμαστε στην εκπομπή 35mm και είμαι η Μανιάνα. Σήμερα σας έχω παράθυρο στα στενά της λίμνης Κρεμαστών. Και κοντά μας έχω το φωτογράφο Αχιλλέα Νάσιο. Ο Αχιλλέας είναι εικαστικός φωτογράφος, βίντεο άρτιστ, δάσκαλος φωτογραφίας και ερευνητής της φωτογραφικής δυνατότητας. Διδάχτηκε φωτογραφία στο Ask Famu της Πράγας, οπτική επικοινωνία στο Βερολίνο, ψηφιακές μορφές τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών και βιντεοτέχνη στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Στοκχόλμης. Δίδαξε φωτογραφία στα ΤΕΗ Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη φωτογραφική ομάδα της Παιανίας. Από το 2007 μέχρι το 2022 έζησε και εργάστηκε στη Σουηδία, ενώ σήμερα κινείται μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας. Από το 2015 ξεκίνησε την εφαρμογή της ιδέας των φωτογραφικών παιχνιδιών, μιας βιωματικής μεθόδου εμβάθυνσης της φωτογραφίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Τεχνών και Επιστημών του Hocus Photos. Από το 1986 εκθέτει τα έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάμε να γνωρίσουμε από κοντά τον Αχιλλέα. Αχιλλέα, καλώς όρισες στην εκπομπή 35mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες δεκτή την πρόσκλησή μου. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Αλήθεια, αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ και χαίρομαι. Θα ήθελες λίγο να μας... Έχω πει για σένα ορισμένα πράγματα, ότι έζησες στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, αλλά θα ήθελες να μας πεις πώς ξεκίνησες με τη φωτογραφία, δηλαδή ποιο ήταν το ερέθισμά σου. Από την αρχή είπες εγώ θα γίνω φωτογράφος ή σου προέκυψε στην πορεία? Αυτό ήταν... Ξέρω, ήταν τυχαίο γεγονός, ίσως περισσότερο. Σπούδαζα στην Πράγα εκείνη την εποχή, το 1910, το 80 αρχές, και σπούδαζα χημεία, χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο, και συνάντησα έναν φωτογράφο που ήταν φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών της Φωτογραφίας. Mm-hmm. Είδα φωτογραφίες του, θαύμασα και αποφάσισα να τα παρατήσω όλα και να γίνω φωτογράφος. Οπότε σταμάτησες τις πρώτες σου σπουδές και ασχολήθηκες με τη φωτογραφία ουσιαστικά από την αρχή της καριέρας σου. Ξεκίνησες ως φωτογράφος δηλαδή. Ναι, δεν ολοκλήρωσα δηλαδή τις σπουδές στο Πολυτεχνείο. Ναι. Στο τελευταίο έτος διέκοψα και μετά άρχισα να προσπαθώ να εισαχθώ στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όπου μπήκα και στη Σχολή Καλών Τεχνών και έτσι προχώρησε. Ναι, μετά έκανα μια περιοδία. Ξέρεις, διαβάζοντας το βιογραφικό σου και είπα και ορισμένα πράγματα στην αρχή εγώ για σένα, θα ήθελες να μου πεις τι είναι το φωτογραφικό παιχνίδι. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία τώρα που θα ξεκινήσουμε ή είναι κάτι που θα το δούμε λίγο αργότερα στις φωτογραφίες σου? Καλύτερα θα ήταν να το δούμε τη στιγμή που έρχεται, γιατί... Τη στιγμή που έρχεται. Ωραία, γιατί είχα μία απορία εγώ. Τι είναι αυτό? Ωραία, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη περίοδο της φωτογραφικής σου καριέρας. Ωραία. Εδώ, αυτή, ας πούμε, είναι μία από τις πρώτες φωτογραφίες που τράβηξα. Mm-hmm. Και τράβηξε την προσοχή σε κάποιους φοιτητές της Καλών Τεχνών. Προχωράμε και εγώ μπορώ να μιλάω. Mm-hmm. Okay. Αυτός είναι ο φωτογράφος που με έβαλε στη φωτογραφία. Uh-huh. Σπούδαζε στην Καλών Τεχνών τότε. Είναι το πορτρέτο του και εγώ έχω διαλέξει από πολλά και διάφορα που έκανα. Παρατήρησα ότι έκανα αυτοπορτρέτα πάντα. Οπότε έκανα μια σειρά αυτοπορτρέτων που προχωράει από εκείνη την εποχή, από το 82 βασικά που ξεκινάω να φωτογραφίζω και συνεχίζεται εδώ, ας πούμε, είναι στο Βερολίνο αργότερα. Okay. Πήγα στη Σχολή Τεχνών του Βερολίνου. Εδώ φωτογράφιζα λίγο διαφορετικά πια. Okay. Και
Και προχωρούσα βέβαια στη σχολή πάντα με τη φωτογραφία σαν αντικείμενο. Εννοώ στην Καλών Τεχνών του Βερολίνου, γιατί υπήρχε μια διαφορά από τη φωτογραφική σχολή της Πράγας στην Καθαρή. Στο Βερολίνο ήταν οπτική επικοινωνία αυτό που σπούδαζα και ο τομέας μου ο συγκεκριμένος ήταν η φωτογραφία. Μελετούσα τη φωτογραφία δηλαδή. Ωραία. Εδώ είδαμε αρχή από κάποια πορτρετάκια που έκανα τότε αυτό το πορτρέτο. Όμως συνεχίζουμε και στο επόμενο. Πάλι πορτρέτα έχεις, έκανα λάθος, ναι, αυτό. Ναι, γι' αυτό τα έβαλα εκείνα πρώτα, γιατί συνέχισα μετά, επειδή μελετούσα το πρόσωπο και τη φυσιογνωμική, καθώς στην προκειμένη περίπτωση με ενδιέφερε και η φωτογραφία στον χώρο, όπως αποδίδεται, σαν γλυπτό περισσότερο δηλαδή, και έτσι έκανα κάποιες κατασκευές φωτογραφικές που κρεμόταν ελεύθερα στο χώρο, σαν κουρτίνα μπορούσα να περνώντας δίπλα δηλαδή, κουνιότανε. Αυτό σε βίντεο μπορεί να το δει κάποιος καλύτερα, αλλά έχει μια διαφορετική ευελιξία. Το θέμα μου ήταν το ερμαφρόδιτο. Και πάλι με το αυτοπορτρέτο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε αυτό το 1988 στο Βερολίνο. Μάλιστα. Όπως το είδαμε εκείνη την περίοδο έκανες μόνο αυτό ή έκανες και άλλα πράγματα, δηλαδή. Ποιο είδος φωτογραφίας εκείνη την εποχή, δεν μιλάμε τώρα, σε είχε κεντρήσει, εκτός από το αυτοπορτρέτο που πολύ πιθανό να ήταν και μέρος εργασιών της σχολής σου, δεν ξέρω, γιατί μπαίνουν κάτι τέτοια στις σχολές. Η φωτογραφία που πάντα με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει ακόμα και που δεν σταματάει ποτέ, είναι αυτή, θα την έλεγα, η καθημερινή φωτογραφία, όπου κάποιος στρέφεται και σταματάει σε ένα κομματάκι του κόσμου και λέει, για να το πιάσω. Αυτό ήταν πάντα μέσα μου και μ' άρεσε πολύ στη φωτογραφία. Μια συλλογή δηλαδή από σημειώσεις του κόσμου που μας περιβάλλει, ας πούμε. Κάτι που δεν το βλέπεις συνέχεια κιόλας. Σπάνια μπορεί να το δεις. Ή που είναι όμορφο ή άσχημο, δεν ξέρω. Αυτό ήταν η φωτογραφία, την οποία πάντα την έκανα. Αλλά από την άλλη, επειδή είχα πάντα με τη Σχολή Καλών Τεχνών να κάνω και μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών συναναστρεφόμουν με άλλους καλλιτέχνες που ήταν πολύ σπουδαίο αυτό, με ζωγράφους, με γλύπτες, με χαράκτες, με διάφορους και έτσι έβλεπα τον μόχθο τους για να κατασκευάσουν ένα γλυπτό, τους έπαιρνε ένα χρόνο ολόκληρο, τουλάχιστον. Εγώ έπαιρνα τη μηχανή μου και έκανα ένα κλικ. Και επειδή εξασκήθηκε η ματιά μου, έβγαζα ωραίες φωτογραφίες πάντα. Και έτσι άρχισα να σκέφτομαι πού είναι η τέχνη, πού θα τη βρω την τέχνη στη φωτογραφία. Αυτό είναι η τέχνη. Το έχω. Αυτό είναι. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή, ο γλύπτης τόσο διαφορετικός είναι. Η τέχνη της γλυπτικής είναι τόσο διαφορετική από την τέχνη της φωτογραφίας. Οπότε θέλησα να ανακαλύψω τη φωτογραφία σαν τέχνη, μέσα στην τέχνη, να την δω σαν τέχνη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να την κάνω κάτι περισσότερο, θα έλεγα. Οπότε αυτό με απασχολούσε στις έρευνές μου. Πάμε στο επόμενο να δούμε. Εδώ τώρα, γιατί με απασχολούσε. Ναι. Ναι. Το 90 ξεκίνησε με κάποιες πρώτες φωτογραφίες και προχώρησε. Μετά το 96 ολοκληρώθηκε, γιατί εδώ, ας πούμε, είναι μια έρευνα, πάντα με ενδιέφερε τι βλέπουμε στις αφαιρετικές εικόνες. Και έτσι έκανα μια σημειολογική έρευνα, όπου φανερώθηκαν ορισμένα πράγματα για την αφαιρετική φωτογραφία που κανείς ποτέ δεν τα ήξερε. Η φωτογραφική έρευνα αυτή ήταν υπό την καθοδήγηση ένας καθηγητή μου στη σχολή εκεί. Και έτσι κατάλαβα για ποιο λόγο τις έκανα αυτές τις φωτογραφίες και αποφάσισα το 96 να τις δείξω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, σαν εγκατάσταση. Installation. Αυτό τώρα, Αχιλλέα, τι είναι αυτό που βλέπω? Είναι μια φωτογραφία. Δεν το είναι ξέρω. Ένας,
Ένας μυστικός τόπος, έτσι ονομάζονται αυτές έτσι, έτσι οι χώρες. Έτσι λέγεται, μυστικός τόπος. Είναι η μυστική τόπη. Ναι, η μυστική που δεν τόπη. Καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι αυτό, έτσι. Ακριβώς, είναι τόποι τους οποίους ζούμε ανάμεσα, αλλά δεν τους κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι, έχεις δίκιο. Και έτσι δεν παρατηρούμε ότι υπάρχουν, ενώ αυτοί υπάρχουν. Αυτό είναι. Βέβαια, φυσικά, με τη φωτογραφία, με τη τέχνη του φακού, τέλος πάντων, ο οποίος μεταλλάσσει και μεταμορφώνει τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ μικρό και εγώ να μην το προσέχω, γιατί είναι τόσο μικρό και δεν το δίνω σημασία. Mm-hmm. Εδώ ήταν το installation. Πολύ μυσταγωγικό ήταν όλο αυτό, έτσι, φτιαγμένο, για τη φωτογραφία, που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, αλλά παρόλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θυμάμαι. Για μένα έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν και έρευνα. Να σε ρωτήσω, ασχολείσαι με την επεξεργασία, επειδή εσύ έχεις σπουδάσει και κάτι παραπάνω με την καλλιτεχνική αυτή φωτογραφία που κάνεις. Δηλαδή, ασχολείσαι με το Photoshop, επηρεάζεις τις φωτογραφίες σου, κάνεις κάτι άλλο, δηλαδή προσθέτεις, αφαιρείς. Ή η Όχι. φωτογραφία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτό που έχεις τραβήξει. Κάνεις συνθέσεις, ναι, ναι. Κάνεις ψηφιακή φωτογραφία, πώς να σου το πω. Ναι, όχι, δεν μπορώ, δεν το κάνω αυτό. Συνήθως είναι καθαρή φωτογραφία αυτή που κάνω. Mm-hmm. Βέβαια, με τις πάντα θέλει, πώς το σκοτεινό θάλαμο τυπώνουμε μια φωτογραφία και διαλέγουμε. Αλλά αυτό δεν μιλάω για το έτσι, τα κοντράστ, ναι. Το ένα, το άλλο. Απλά λίγο ρωτάω το κοντράστ είναι αυτό, αλλιώς δεν πειράζει. Είναι η φωτογραφία. Όχι. Δεν είναι, ναι. Δεν έχεις προσθέσει κάτι. Δεν έχεις αφαιρέσει κάτι. Όχι, βέβαια, κάτι. Σε κάποια έργα το έχω κάνει κι αυτό. Όχι το παντού. Δηλαδή, σε ένα έργο τελευταία που έπαιζα, ας πούμε, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι, είναι αυτό που το συνηθίζεις, σε πάση περιπτώσει. Όχι, όχι. Mm-hmm. Τη φωτογραφία okay. Θέλω καθαρή εγώ προσωπικά. Ναι, πάμε στο επόμενο. Mm-hmm. Τώρα είμαστε το 97. Εδώ βλέπουμε την πορεία σου στην ουσία, αν δεν έχουν καταλάβει οι φίλοι μας. Έχουμε ξεκινήσει από τις πρώτες σου και πάμε με τη σειρά χρονολογικά, έτσι όπως εξελίσσεσαι. Ναι, okay. Εδώ βλέπουμε μια μεγαλύτερη αφαίρεση, βασικά. Mm-hmm. Αφαίρεσα ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Έκανα πολύ... εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει επεξεργασία. Στο σκοτεινό θάλαμο, βέβαια, δεν υπήρχε φώτος από τότε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι επεξεργασία, παραπάνω από τις μεγενθύνσεις. Είναι τεράστιες μεγενθύνσεις αυτές. Και κομματάκια μεγενθύνσεων, βασικά. Μέσα στα οποία ανακαλύπτω διάφορες αρχιετυπικές μορφές, θα έλεγε κανείς, που θυμίζουν διάφορα πράγματα. Από το τίποτα, δηλαδή. Μέσα στο τίποτα είναι κρυμμένα πράγματα τα οποία κάτι λένε, ας πούμε. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Γι' αυτό και ονομάζεται φύση αυτό το έργο. Nature. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι, ας πούμε, με τέτοιο τύπο. Νομίζω έχω και ένα δεύτερο μετά, αν προχωρήσουμε, όπου αρχίζουν και αλλάζουν λίγο, να γίνονται τέτοιου είδους. Mm-hmm. Ναι, παρατηρήσεις βασικά του χώρου, θα λέγαμε, περισσότερο. Mm-hmm. Και εδώ τελείωσε αυτές η φύση. Τώρα αυτές ήταν όλες φιλμ, κανονικά. Είχε και αρκετό κόκο που φαντάζομαι το είχες επιδιώξει εσύ, έτσι. Είναι λόγω της μεγάλης μεγέθυνσης. Α, όσο μεγαλύτερη η εικόνα κάναμε, τόσο περισσότερος κόκος έβγαινε πάντα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο χοντρός ο κόκος. Καλά, δεν υπήρχαν και τα φιλμ, τα εκατοστάρια, τα κοσάρια, ξέρεις, αυτά από τα που μπουστάριζαν κάπως την εικόνα. Ναι, 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 φυσικά. Mm-hmm. Και αυτό το κάνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είναι λόγω της μεγένθησης. Αυτό το φιλμ είναι πολύ... Να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού είσαι επαγγελματίας φωτογράφος, με τι ασχολείσαι εκτός από τα μαθήματα,
τι φωτογραφίζεις, φωτογραφίζεις αρχιτεκτονικό, δηλαδή στη δουλειά σου επάνω, σαν φωτογράφος, με τι ασχολείσαι. Δεν είναι επαγγελματίας. Αυτά είναι τα καλλιτεχνικά σου. Α, δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι επαγγελματίας, δεν δουλεύω σαν επαγγελματίας φωτογράφος, μόνο σαν τέχνη. Μόνο τέχνη κάνω με τη φωτογραφία. Μόνο τέχνη. Περισσότερο επαγγελματικά δουλεύω με το βίντεο, κάνω δηλαδή ταινίες. Α, ναι, γιατί είδα ότι έχεις σπουδάσει και βίντεο κάνεις. Ναι. Okay. Οπότε πιο πολύ ασχολείσαι με το βίντεο επαγγελματικά και με τη φωτογραφία κάνουμε, ναι, τέχνη. Εντάξει. Έτσι, πάμε αυτό. Στο επόμενο. Τώρα είμαστε στο 97-98. Εδώ, ναι, εδώ ήταν μια εμβάθυνση σε όλα τα προηγούμενα, παρατηρώντας δηλαδή τι γίνεται με την όλο και μεγαλύτερη αφαίρεση, ναι, από τον κόσμο τον έξω. Εδώ έφτασα στο συμπέρασμα ότι θα ήθελα να δοκιμάσω να το κάνω εγώ μόνος μου αυτό. Δηλαδή, να κατασκευάσω εγώ κάτι, το οποίο να είναι κατασκευασμένο για να φωτογραφηθεί, ούτως ώστε να γίνει ένα φωτογραφικό αντικείμενο. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε. Είναι κάτι που έχεις φτιάξει εσύ και το φωτογραφίζεις σε διάφορα, σε διάφορες γωνίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, σε μία εξέλιξη. Mm-hmm. Ναι. Αυτό έχει κατασκευαστεί ένα δηλαδή αντικείμενο το οποίο έγινε για να φωτογραφηθεί, έγινε για να φωτιστεί, θα έλεγα, και να δώσει τέτοια αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ περίπλοκη δουλειά. Αυτή είναι η πιο σκληρή δουλειά που έχω κάνει ποτέ στη φωτογραφία, μπορώ να πω. Αυτή είναι σαν τη γλυπτική, τελικά, ναι, θα κατάφερα. Ναι. Α, βέβαια, αφού έφτιαξες το αντικείμενο, ναι. Και μετά το φωτογράφησες, λογικό δεν είναι. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, τώρα θα το δουν και οι φίλοι μας, ότι όσο πάμε γίνεσαι και πιο αφαιρετικός. Ναι, σε αυτή την έρευνα. Σε αυτή την έρευνα. Γιατί, ναι, γιατί τα έχω και έτσι βαλμένα στη σειρά, ούτως ώστε να δούμε, να, ναι, δούμε μια πορεία. Ανάμεσα θα δούμε και άλλα τώρα. Ωραία, για να δούμε τώρα τι είναι το επόμενο. Εδώ, ας πούμε, είναι εκείνη την ίδια εποχή, ναι, που φωτογραφίζω και αλλιώς. Αυτό είναι το αλλιώς, ναι. Αυτό είναι το κανονικό, ας το πούμε έτσι. Έχεις και από αυτά, ε! Σε πειράζω. Έχω και τέτοια. Α, ωραία. Ναι, τα έχω δει, εγώ τα έχω δει, ναι. Ωραία είναι. Ναι, δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτά, μα είναι πανέμορφος ο κόσμος. Είναι για τη φωτογραφία φτιαγμένος. Μάλλον η φωτογραφία μαζί είναι φτιαγμένη. Για να τον απαθανατίσει. Και αυτό που εμένα με δυσκολεύει, αυτή είναι πολύ ωραία φωτογραφία, με δυσκολεύει είναι όταν μου λένε να κάνω project. Πολύ με δυσκολεύει, γιατί μπερδεύομαι. Δεν μπορώ, δηλαδή, εκεί που λέω θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, μετά πετάγονται χιλιάδες ωραία θέματα γύρω μου και το χάνω. Και αρχίζω και φωτογραφίζω γενικώς. Γιατί είναι, εντάξει, δεν κόσμος. Είσαι μόνος. Ναι, έτσι ακριβώς. αλλά υπάρχουν τρόποι. Κάποια φορά μπορεί να το πούμε από κοντά. Ωραία. Ξέρω, όχι λέω. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν. Εγώ δεν τον έχω βρει τον τρόπο. Αλλά τώρα έχω εσένα, που είσαι δάσκαλος. Τι... θα έρθω σε εσένα. Μαθητής είμαι, κύριος, δεν είμαι δάσκαλος. Εγώ πάντως είμαι γεννημένη μαθήτρια. 100 χρονών να πάω μαθήτρια θα είμαι μια ζωή. Οπότε είμαστε συμμαθητές. Απλά είσαι λίγο πιο προχωρημένος, μου φαίνεται. Τέλος πάντων, πότε θα φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι, έχω αγωνία. Το 2015, εδώ τώρα είμαστε στο 2000 ακόμα. Αργό, αργό. Οπότε μπορούμε να το τρέξουμε λίγο. Εδώ είναι πάλι μια άλλη δουλειά. Όχι, θα το πάμε κανονικά. Όχι. Ναι, έχουμε χρόνο. Φυσικά θα σου πω για το παιχνίδι. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Εδώ τώρα αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά που αυτή έχει η πιο πολύ εκτεθειμένη δουλειά που έχω κάνει εγώ, που έχει εκτεθεί σε όλα τα... σε όλους τους... οικαστικούς χώρους στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές μεριές τέλος πάντων, και στη Γαλλία, ας πούμε, σαν εκπροσώπηση της τότε σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας, το 2000. Η Περαία Γη ονομάζεται, ήταν τότε μια παρθένα περιοχή που δεν είχε πολιτισμός ακόμα φτάσει. Σήμερα βέβαια υπάρχει πολιτισμός εκεί,
Και παρατηρούσα τέτοια τοπία μου άρεσε να φωτογραφίζω που κανείς δεν είχε ποτέ ξαναπατήσει εκεί. Ναι, Αυτό. πάρα πολύ ωραία. Τελικά φωτογραφίζεις διάφορα, δεν φωτογραφίζεις μόνο αφαιρετικά από ό,τι βλέπω και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στο εξωτερικό, γιατί το είπα, ξέρεις, το μαρτύρησα, το είπα στην εισαγωγή μου, δεν την άκουσες εσύ. Έζησες πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ποια είναι η εμπειρία σου, εκεί η φωτογραφία έχει άλλη θέση, της δίνουν την αξία που της αρμόζει ή είναι ό,τι να είναι όπως είναι εδώ. Είναι και ό,τι να είναι, είναι και έχει και μια θέση. Έτσι είναι το ζήτημα. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι αξίας, οι οποίοι δεν είναι καθόλου ό,τι να είναι. Και είναι αρκετοί Όχι, από ό,τι δεν βλέπω. Μιλάω ότι δεν έχουμε φωτογράφους, αλλά γενικά Ναι. δεν υποστηρίζεται από το κράτος. Δεν, Δεν δεν υποστηρίζεται ότι... υπάρχει, με αυτή την έννοια είπα ό,τι να είναι. Όχι σε Ναι, εδώ σχέση δεν με τους υποστηρίζεται φωτογράφους. τίποτα. Ναι, Ναι, δεν είναι, εδώ το δύσκολα ξέρω, αλλά υποστηρίζονται πράγματα εκεί πολιτιστικά. υπάρχει αυτή η Ναι. φροντίδα, η υποστήριξη. Να γίνονται πράγματα ωραία. Εδώ Ναι, ό,τι υπάρχει. γίνεται εκ των ενόντων. Ό,τι θα κάνω εγώ, ό,τι θα κάνεις εσύ. Αυτή εδώ η εκπομπή, παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια εκπομπή που θα μπορούσε να υπάρχει. Έτσι, μόνο. Και πολλά άλλα πράγματα που γίνονται σε αυτή τη χώρα από εμάς, από εμάς τους ίδιους, τους φωτογράφους. Και Ναι. είναι κρίμα. Εντάξει, Φαντάζομαι. εγώ εκεί που ζούσα στη Σουηδία τα τελευταία κάποια χρόνια τέλος πάντων, ήταν και λίγο διαφορετικές οι συνθήκες. Δηλαδή, η κρατική μέριμνα για διάφορα πολιτιστικά δρόμενα έχει μία θέση στην κοινωνία. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τον κόσμο και δίνεται στον κόσμο από τους κρατικούς. Οπότε η υποστήριξη πιο σοβαρών πραγμάτων, θα το έλεγα, έτσι να το πω, γιατί όταν δεν υποστηρίζονται τα πράγματα, δεν μπορούν και να αποκτήσουν και αυτή τη σοβαρότητα που χρειάζονται μερικές φορές. Γιατί γίνονται δουλειά του ποδαριού, ας το πούμε έτσι. Ενώ αν έχεις την επιχορήγηση που χρειάζεται, τότε Ακριβώς. είσαι Ναι, πιο είναι λίγο προσεκτικός. διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό έλεγα. Αυτό Έτσι. ήθελα να πω. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε γρήγορα τότε 2001. εδώ στη Γαλλία, στην Τουλούζη, όπου έτυχε και μου δώσανε ένα δωμάτιο, πήγα στα εγγένεια της έκθεσης αυτής που έλεγα ότι είχα κάνει εκεί στη Γαλλία και μου δώσανε ένα δωμάτιο δίπλα στον αγαπημένο μου συγγραφέα, τον Αντωνίν Ντε Σεν Εξυπερί, που Δεν είναι τον ο ξέρω. συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Του? Του Μικρού Πρίγκιπα, Α, έχει γράψει του το μικρού Μικρό Πρίγκιπα. πρίγκιπα. Το έχω διαβάσει αυτό, δεν θυμόμουν όμως το συγγραφέα. Αυτός είναι, και ο οποίος ήταν αεροπόρος και κάθε φορά που πετούσε Παρίσι, Καζαμπλάνκα πετούσε και στην Τουλούζη έκανε μία στάση και έμενε πάντα σε αυτό το ξενοδοχείο, πάντα στο ίδιο δωμάτιο που ήταν δίπλα από το δικό μου. Και έτσι άρχισα να τον... αισθάνθηκα σε αυτό το ξενοδοχείο, ήταν παλιό, με τις παλιές ταπετσαρίες. Και αισθάνθηκα ότι εκεί είναι αυτός μέσα και άρχισα να τον ψάχνω. Αυτό Μάλιστα. είναι αυτή. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι το 32 ο αριθμός του δωματίου του. Μάλιστα. Οπότε έτσι προέκυψε η συνάντηση. Έχω την εντύπωση ότι τον συνάντησα εκεί. Πάμε στο επόμενο. Ναι, εδώ τώρα είναι οι παραλληλισμοί που έκανα παρατηρώντας διάφορες αρχιτεκτονικές και άρχισα γιατί ταξίδευα πολύ πάντα σε διάφορες χώρες και πόλεις, ας πούμε. Οπότε άρχισα να μαζεύω εικόνες να τις συνδυάσω. Συνήθως και αυτές είναι από διάφορες ελληνικές πόλεις, όπου επικρατεί μια τελείως διαφορετική δόμηση από
από αυτή, ας πούμε. Να σου πω έτσι, κάτι που μου έχει κάνει λίγο εντύπωση σε εσένα. Έχεις πολλά κάθετα κάδρα. Ναι. Το μελετούσα αυτό, πώς γίνεται να κάνω κάθετα. Είναι για πολύ καιρό φωτογράφω κάθετα, δεν ξέρω. Είχε πιάσει μια εμπόδια. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, γιατί τόσο κάθετο. Γιατί θα μπορούσε πολλά από αυτά να μην είναι κάθετα, να είναι οριζόντια. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά εγώ φωτογράφησα μόνο κάθετα τότε. Έτσι μελετάς. Άμα θες να δεις τι γίνεται, μπαίνεις σε ένα περιορισμό. Βάζεις περιορισμό. Καλό είναι αυτό που μου είπες τώρα. Είδες να... Ο περιορισμός. Άρα έχεις λόγο που είναι... το κάνεις κάθετο. Έτσι δεν είναι. Έχεις λόγο. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Δεν βλέπω τον κόσμο οριζόντια. Το βλέπω κάθετα. Έτσι όπως δεν το βλέπουν τα μάτια μου. Βασικά. Οπότε μαθαίνω κάτι καινούριο. Βασικά. Ωραία. Το είχα σκεφτεί. Πάντως, λέω αυτός ο τύπος πολύ κάθετο είναι. Γιατί άραγε. Τώρα μου απάντησες τώρα και τώρα ξέρω γιατί το κάνεις. Καλά, κάποιες φορές είναι γιατί έτσι ταιριάζει. Έτσι. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Πολύ κάθετο. Έχω ρίξει πολύ κάθετο. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον εδώ να είδες. Έχασα την χρονολογία. Ήταν 2006-2010. Ωραία. Πάμε. Ναι. Ωραία. Αυτή πολύ ωραία. Ναι, και εδώ πάλι γυρνούσα και έκανα φωτογραφία δρόμου, μπορώ να την πω εγώ αυτή. Mm-hmm. Έψαχνα τέτοια στοιχεία στους δρόμους, τα οποία έγιναν οι μυθολογίες μου μετά. Άρχισα να βλέπω μύθους μέσα σε αυτά. Οι τίτλοι φαίνονται κάτω. Mm-hmm. Και ναι, έτσι άρχισα να κάνω ένα παιχνιδάκι πάλι, λογοπαίγνιο, εικονολογοπαίγνιο ίσως θα μπορούσα να το πει κανείς. Από τέτοιες συλλογές. Mm-hmm. Τώρα βέβαια αυτές όλες είναι εικόνες που δεν ξέρω γιατί τις τραβάει κανείς. Αλλά να, που είχα κολλήσει και τράβαγα τέτοιο είδους εικόνες. Ας πούμε. Κοιτούσα τον κόσμο με αυτό το μάτι, ας πούμε. Τώρα? Έχει αλλάξει τώρα. Τώρα είμαι αλλού. Σε τελείως άλλο. Άλλη διάθεση, θα έλεγα, και ανακάλυψη. Αυτά όλα είναι παρελθόν. Μάλιστα. Είναι και 13 χρόνια πριν. Mm-hmm. Και 15 μπορεί. Γιατί εγώ δουλεύω, συνηθίζω και δουλεύω μέσα στα χρόνια, δηλαδή παίρνω χρόνο για να κάνω. Ένα οριζόντιο, εγώ το διάλεξα κιόλας. Ένα οριζόντιο. Είπα να τελειώσω με ένα οριζόντιο. Που το φύλαγες. Έτσι τώρα το κατάλαβα. Το πρώτο. Λες και ήξερες ότι θα σε ρωτήσω για τα κάθετα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, πάμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και πολλές να δείξουμε. Και χρειάζομαι να πάω στα παιχνίδια εγώ τώρα, έτσι ξέρεις. Έρχεται. Κάθε τι είναι στη σειρά του. Εδώ είναι αυτό. Οι survivors, οι δικοί μου survivors το 2010, ναι, γεννήθηκαν μέσα στο χιόνι. Το χιόνι, καλά, δεν έχω ξαναδεί τόσο χιόνι όσο το 2010 στη Σουηδία. Στη ζωή μου ολόκληρη δεν έχω δει τόσο χιόνι, δηλαδή. Γιατί στη Σουηδία δεν χιόνιζε. Πάντα. Όσο πολύ, ποτέ. Uh-huh. Έτσι όλα γίνανε, αυτό είναι τώρα 2 μέτρα χιόνι. Και έτσι μείνανε μόνο κάτι κλαράκια που έβλεπες, ναι, τίποτα άλλο, όλα ήταν λευκά. Και ήταν το κατάλληλο για μένα, για να αρχίσω να γυρνάω επάνω στο χιόνι και να ψάχνω τέτοια επιζήσαντες, να ψάχνω survivors. Γιατί αυτά μου θυμίζανε... Ναι, αυτή είναι η επιζήσαντες. Μου θυμίζανε κινέζικες καλλιγραφίες, βασικά. Ναι, σαν γράμματα, σαν... Ναι. Και αυτή η αφαίρεση του, το λευκό, το απόλυτο, ας πούμε, είναι σπάνιο, δεν το βρίσκεις πάντα. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, είδες ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, είδα πράγματα σε σένα που δεν θα είχα σκεφτεί να τα κάνω εγώ, με τίποτα. Αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό το...
Ναι. Ναι. Γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί. Αυτό ευτυχώς δηλαδή. Γιατί σίγουρα εγώ δεν θα το σκεφτεί διάφορο που κάνεις εσύ. Ναι, όχι, όχι, πώς δεν μου άρεσε. Και λέω, κοίταξε να δεις τι ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις με λίγο θέμα, με ένα κλαράκι, ναι, ναι, ας πούμε. Minimal, ναι. Ναι, 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 αυτό minimal. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Εδώ τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι, βέβαια δεν κατάλαβα, το έκανα εγώ λάθος, το έβαλα στο The Works. Όχι. Εδώ είναι ένα κομμάτι από τις υπερβόρειες νύμφες, έτσι λέγεται αυτό το έργο. Είναι μια σειρά από δέντρα, τα οποία βασίζεται στην μυθολογία. Πάντα ψάχνω να βρω τέτοιες συνδέσεις. Και έτσι ανακάλυψα ότι εκεί στη Σουηδία, στην υπερβορέα, υπήρχαν νύμφες και εκεί, τις οποίες τις έστειλε μαζί με τη Λιτό, για να γεννήσει σε ασφάλεια την Άρτεμη και τον Απόλλωνα, τις έστειλε ο πατέρας τους να την φυλάνε στο δρόμο, οι υπερβόρειες νύμφες. Αυτές είναι, αυτά τα δέντρα είναι αυτές οι νύμφες. Γυρνούσα τις νύχτες μέσα στα δάση. Αυτά είναι βράδυ, ναι, τελείως. Τώρα, αυτά είναι, είναι φωτογραφημένα, φαντάζομαι, με τρυπόδι και με έτσι λίγο αρκετά μεγάλο χρόνο, όχι? Όχι, όχι, είναι... Όχι, είναι όχι. Χωρίς τρυπόδι. Είναι με πολύ υψηλή ευαισθησία. Και είναι, είναι βόλτα. Είναι, δηλαδή, περπατούσα στο δάσος. Δεν είχα χρόνο για τρυπόδια και τέτοια. Α. Καθώς και είναι με το φως του περιβάλλοντος. Δεν είχε φως. Αλλά ήταν και η πρώτη μου μηχανή που δούλευε τόσο τέλεια. Η Canon, η Mark III που είχα αγοράσει τότε. Και τη θαύμαζα. Τι μπορεί να κάνει μέσα στη νύχτα. Έτσι γύρναγα στη νύχτα χωρίς φως, να δω τι μπορεί να πετύχει. Έτσι βγήκαν αυτά. Τέλος πάντων, καλά τα κατάφερε η Mark III. Και πάμε στην μπλε ώρα. Ναι, αυτή είναι μια ώρα ειδική, ειδικά στο, ναι, ναι, στο βορρά. Στο βορρά. Και να σε ρωτήσω τώρα, πραγματικά είναι το χρώμα που έβγαλες ή το έχεις πειράξει με στο saturation και έχει γίνει λίγο, το έχεις δώσει περισσότερο μπλε? Όχι, όχι, καθόλου δεν είναι πειραγμένο, όχι. Εδώ είναι λίγο πειραγμένο, θα έλεγε κανείς, λίγο φωτισμένο για να πει το πράσινο, αλλά... Έχει φωτίσει το μπλε λίγο πιο πολύ, αλλά μου άρεσε σαν, το είδα σαν ζωγραφιά πιο πολύ. Αλλά εδώ, ας πούμε, δεν είναι καθόλου πειραγμένο, δεν έχει καθόλου saturation. Έτσι βγήκε, γιατί ήταν αλλού ρυθμισμένη η κάμερα, μάλλον. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να την είχε στο τάγκστεν. Κάτι τέτοιο το κάνει όταν το βάλεις σε τάγκστεν. Εδώ είναι πάντως την ώρα... αυτά τα μπλε εδώ βγαίνουν εκεί την ώρα που σχεδόν πάβεις να βλέπεις. Ναι. Δηλαδή είναι, το μάτι τα βλέπει σκούρα γκρι, θα έλεγα, γκρι τώρα μπλε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, εκεί στο βορρά, σε αυτές τις χώρες, τα χρώματα είναι και λίγο διαφορετικά, έτσι. Ναι, και παίρνει πολύ χρόνο για να δηλαδή αλλάζουν πιο αργά, θα έλεγα, από ότι εδώ είναι ραγδαίες οι αλλαγές, εκεί είναι πολύ αργές. Ναι, και εμείς δεν έχουμε, εμείς έχουμε πιο πολύ πορτοκαλό, έτσι, άλλα χρώματα έχουμε στην μπλε ώρα, μόνο μπλε δεν είναι. Ναι, όχι, δεν είναι μπλε, εδώ δεν έχουμε, εδώ δεν το βλέπεις εδώ αυτό. Δεν το βλέπεις, αλλά εκεί είναι συνέχεια, κάτσε να δεις. Πού είναι, εδώ τώρα, ας πούμε, σχεδόν δεν βλέπεις, είναι σκοτάδι σχεδόν. Ναι, 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 ναι. Ο αισθητήρας της κάμερας το κάνει αυτό το χρώμα, δεν είναι πραγματικό. Αλλά έτσι βγαίνει, χωρίς επεξεργασία. Να, εδώ, κοίταξε, ας πούμε, αυτό είναι έτσι. Ναι, ναι, κάπως έτσι έβλεπες. και βγήκε μπλε. Όταν τα έβλεπα, έλεγα τώρα, έτσι είναι, τα έχει πειράξει. Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν τα έχω πειραγμένα. Αυτή τι χρονολογία ήτανε? Αυτό τώρα δεν θυμάμαι. Είναι θυμάμαι, μέσα σε περισσότερα χρόνια από το 2011 με 2015, κάτι τέτοιο. Πλησιάζουμε στο παιχνίδι. Α, αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σε λίγο.
Αυτό το είδαμε τώρα. Αυτό το είδαμε. Απλώς μας έδειξε τη χρονολογία. Ναι. Ακόμα είμαστε στο 2014, όμως είμαστε λίγο πριν το παιχνίδι. Είμαστε λίγο πριν το παιχνίδι. Στα νυχτερινά. Εδώ είναι τα αγγελά. Σαν αγγελάκι είναι αυτό. Ναι, αγγελάκι είναι. Αγκαλματάκι αγγελάκι. Ναι. Ναι, εδώ είναι τα κάποια νυχτερινά που... είναι κατεξοχήν χώρα νυχτερινών η Σουηδία, νομίζω. Γενικά η Σκανδιναβία ολόκληρη. Το χειμώνα έχεις πολύ σκοτάδι να χειριστείς όπως το θέλεις. Έχεις χρόνο, δηλαδή. Κι ας είναι μέρα ακόμα. Έξι ώρα και είναι νύχτα. Εγώ στη μόνη χώρα που έχω πάει στη πολύ βόρεια και είναι η Ισλανδία. Αλλά... δεν ξέρω αν είδα τέτοια χρώματα. Ήτανε, πότε πήγες, ήταν μόνο μέρα τότε. Είχα πάει, ήταν Νοέμβρης νομίζω, Νοέμβρης πρέπει να ήταν. Α, σκοτάδι άρχισε τότε. Και εκεί. Τα πρωινά ήταν περίεργα. Ωραία. Δεν ξέρω. Δεν έχεις πάει. Στην Ισλανδία δεν πήγα, όχι. Ωραία. Εδώ. Ακόμα είμαστε στο δρόμο πριν τα παιχνίδια, στις γεωγραφίες. Στις γεωγραφίες είμαστε. Εδώ τι κάνουμε. Έχω κάνει αμέτρητα ταξίδια πάνω κάτω σε όλη την Φαντάζομαι. Ευρώπη. Από το 2000 δεν ξέρω πόσο. Και πάντα, επειδή βαριόμουν στα αεροπλάνο, φωτογράφιζα. Πάντα όμως. Πάντα παίρνω παράθυρο για να φωτογραφίζω. Και αυτά είναι, ναι, κάποια ελάχιστα από αυτά που έχω. Είναι απίστευτη η γη από ψηλά. Ναι, πράγματι. Και έχω μια συλλογή μεγάλη με τέτοιου είδους εικόνες. Μωρέ, ξέρεις, τα παράθυρα συνήθως είναι τόσο βρώμικα. Αλλά ναι. Εντάξει, σε σένα καλά έχουν βγει. Ξέρω. Είναι πολύ κοντά το παράθυρο. Αν εστιάσεις μακριά, φεύγει ναι, αυτή εντάξει, η βρωμιά. Εννοείται, κολλάς το φακό στο παράθυρο. Δηλαδή μόνο ναι. Έτσι, αν έχω βγάλει κάτι, μόνο έτσι. Έτσι μόνο ναι. Γίνεται. Πάντως είναι... Ο πλανήτης Γη είναι πανέμορφος και όταν μου λένε, ξέρω εγώ, ποια χώρα σ' αρέσει περισσότερο, επειδή και εγώ έχω ταξιδέψει αρκετά, δεν μπορώ να διαλέξω. Είναι... Τι να διαλέξεις, είναι τόσο διαφορετικά πράγματα. Ναι, απλώς το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι πού μ' αρέσαν οι άνθρωποι περισσότερο και πού λιγότερο. Αλλά οι χώρες ναι. Είναι όλες πανέμορφες. Πού σου αρέσαν περισσότερο. Που μου αρέσει περισσότερο. Ναι, πού σου αρέσει περισσότερο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Τουρκία. Τη λατρεύω. Τη βρίσκω πάρα πολύ όμορφη χώρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το Νεπάλ. Και οι άνθρωποι ωραία, ήταν ναι. Πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, καθαροί, αγνοί. Ωραίοι, ωραίοι. Και εκεί που μου άρεσε λιγότερο και ήταν και το μεγάλο μου όνειρο από μικρή να πάω στο Μαρόκο, αυτό ήταν μου άρεσε λιγότερο. Και όχι γιατί δεν ήταν ωραίο το Μαρόκο. Δεν μου άρεσαν οι άνθρωποι. Με δυσκόλεψαν. Δεν ξέρω, δεν μου τέριαξαν μάλλον. Αυτό. Ναι. Ενώ στο Νεπάλ υπέροχοι άνθρωποι. Ναι, συμφωνώ. Εκεί οι εκείνες οι χώρες έχουν πραγματικά, ειδικά τα βουνά, είναι απίστευτοι άνθρωποι στα βουνά. Οι πιο φτωχοί άνθρωποι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Α, ναι, δεν το συζητώ. Εδώ είναι τα παιχνίδια. Εδώ είναι τα παιχνίδια. Εδώ είναι τα παιχνίδια. Δηλαδή... Για πάμε να καταλάβω τώρα, τα βέβαια, παιχνίδια. Εδώ... Είναι κάποιες επιλογές από φωτογραφίες που έχουν γίνει στα παιχνίδια. Αυτά τα φωτογραφικά παιχνίδια. Ναι. Το οποίο... αυτό τώρα είναι μεγάλη έκθεση και το έχεις ελαφρά κουνήσει, έτσι δεν είναι. Αυτό ναι. Δεν κάνεις. Ναι, αυτό κάνω.
Ναι. Είναι Αυτά δηλαδή τα παιχνίδια κουνημένη λοιπόν φωτογραφία θα πω. μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Τα κάνω. Τα αποτελέσματα λες. Ναι. Ναι, το παιχνίδι βέβαια δεν έχει να κάνει, το φωτογραφικό παιχνίδι δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τέτοια αποτελέσματα. Αυτό είναι δικές μου έρευνες που αργότερα εδώ, γι' αυτό είναι μια φωτογραφία του Μπραγκάγκλια, για να δούμε ότι αυτός τις έκανε παρόμοιες έρευνες το 1900 πόσο, 25. Ωραία, για πες δεν μας είναι τίποτα καινούριο. Για τη δική σου έρευνα, για πες μας. Βασικά, εμένα αυτό που με απασχολούσε εδώ είναι, επειδή τέτοιες φωτογραφίες έχουν μέσα τους ένα ακραίο τυχαίο γεγονός, ας πούμε. Είναι θέμα τύχης. Και προσπαθούσα να ανακαλύψω με ποιον τρόπο να μην είναι τύχη αυτό, αλλά να μπορώ εγώ να καθοδηγώ το αποτέλεσμα, το ελέγχω δηλαδή. Και σιγά σιγά καλύπτω τεχνικές φωτογράφησης, όπου ξέρω ακριβώς πώς θα βγει. Ακριβώς, περίπου ακριβώς. Έτσι, ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς. Αλλά ναι, τελικά είναι μια τεχνική όλο αυτό, πάντα. Ναι, που ναι. Μπορείς να έχεις απόλυτα συνειδητά φτιαγμένες αυτός εικόνες. Εσύ. Αυτός είμαι εγώ, αυτό πορτρέτο. Ναι, ναι. Από ένα άλλο παιχνίδι. Είναι, τώρα αυτό τώρα να σε ρωτήσω, στα μαθήματά σου το έχεις, είναι μέσα στα μαθήματά σου, ας πούμε, σαν θέμα, το κάνεις. Επειδή, αυτό συνήθως, ναι, το συνήθως αυτό εδώ το παιχνίδι που βλέπουμε είναι παιχνίδι με μορφή, σαν workshop μπορεί να το δει ναι. κανείς. Δηλαδή, συνήθως γίνεται μέσα σε ένα διήμερο εντατικών φωτογραφίσεων, 2-8 ώρα να φανταστείς, ναι. Σάββατο και Κυριακή συνήθως, όταν έχει ο κόσμος πιο πολύ χρόνο. Και είναι εντατική φωτογράφηση, μόνο φωτογράφηση. Τώρα εδώ βέβαια κάνω παρένθεση για να πω λίγο για αυτόν εδώ. Αυτός είναι ο Ρίχτερ, ένας ζωγράφος, ο οποίος φωτογράφιζε με έναν παρόμοιο τρόπο σαν αυτόν που βλέπουμε στις προηγούμενες και επόμενες εικόνες, ας πούμε. Γι' αυτό τον παραθέτω εδώ. Ο οποίος τι έκανε, φωτογράφιζε με αυτόν τον τρόπο και μετά τις ζωγράφιζε τις φωτογραφίες από πάνω. Α, την ίδια τη φωτογραφία τη ζωγράφιζε από πάνω. Ακριβώς. Ή εμπνεότανε από εκείνη. Και έκανε τις ζωγραφίες του, ας πούμε. Να, ορίστε μία ζωγραφιά του εδώ, πώς έχει επέμβει πάνω στη φωτογραφία. Έτσι. Απλά αυτά που κάνω εγώ είναι καθαρή φωτογραφία. Ούτε καν επεξεργασία δεν έχει μετά σε κάποιο focus. Έτσι έχει βγει δηλαδή. Να σου πω, Αχιλέα, κανείς κάνεις workshop, συχνά κάνεις τώρα. Κάνω. Το τελευταίο το έκανα τώρα στο, πότε ήταν, το τέλος του Μαΐου. Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Δεν τα παίρνουμε όμως είδηση. Εγώ δεν τα έχω πάρει ποτέ μου είδηση. Γιατί έτσι και δεν κοίταξες. Δημοσιεύτηκε. εκεί που ξέρω, δημοσιεύτηκε. Τώρα δεν ξέρω και πολλά. στο φωτολόγιο δημοσιεύτηκε, στο iFocus. Ναι, πώς το λένε, στην ιστοσελίδα μου, στο LinkedIn, όπου έχω άκρη. Όπου εις άκρη τα δημοσιεύεις, καλά κάνεις. Αλλά εγώ δεν έχω πάρει είδηση κάποιο. Σου στείλω πρόσκληση. Γιατί, ναι, και όταν κάνεις κάτι τέτοιο, θα ήθελα να έρθω. Θα σου στείλω πρόσκληση, αρκεί να αντέχεις την βαρέων εργασία. Δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια τώρα, γιατί ναι. αυτά τώρα είναι πώς άλλαξα εγώ μετά τα παιχνίδια, άρχισα να φωτογραφίζω με συγκεκριμένους τρόπους, θέλοντας να πετύχω τα αποτελέσματα αυτά. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Φωτογραφίζω με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα, μπορούμε να πούμε. Ναι. Ο ένας έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ενώ εδώ είναι μια βόλτα στο δάσος, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι μία βόλτα, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, για να διαλέξω αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί να έχω κάνει γύρω στις 5.000 εικόνες, ας πούμε, στην τελική ανάλυση. Ναι. Να διαλέξω κάποιες που να είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Αλλά κάνεις, αυτή είναι η μία κάνεις μορφή. Κάνεις διπλό έκθεση. Όχι. Όχι. Αυτές δεν έχουν κάτι τέτοιο.
Όχι. Είναι κουνημένες φωτογραφίες είναι. Ανάλογα. Ναι, το Απλά κατάλαβα. το πώς το κουνάς είναι το ζήτημα. Ναι. Εγώ το λέω φωτογράφηση με το σώμα. Δεν είναι φωτογράφηση με το μάτι, αλλά φωτογράφηση με το σώμα. Το σώμα δηλαδή ευαισθητοποιείς, ούτως ώστε αυτό να κάνει μια κίνηση τέτοια που να ξέρεις εσύ τι θα πάρεις σαν αποτέλεσμα. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι γίνεται στο τέλος. Το φαντάζομαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προσπαθώ κι εγώ πολύ αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τότε θα το ευχαριστηθείς πολύ στα παιχνίδια μας. Πάρα πολύ έρχονται και κάνουν κουνημένα. Έτσι νομίζω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τώρα να δούμε και αυτό που είναι ταυτόχρονα με το άλλο που είδες, τα κουνημένα αυτά. Ναι, ταυτόχρονα και τραβάω και καθαρά, δηλαδή δεν έχω. Ναι, είναι αυτά απλά που βλέπαμε σε καθαρό. Όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά φαντάζομαι, αναγνωρίζω. Το καταλαβαίνω, δεν είναι το ίδιο κάδρο, ναι, αλλά ναι, αναγνωρίζω ποιο αξίζει περισσότερο να είναι έτσι και ποιο αξίζει να είναι έτσι. Αυτό είναι η σπουδή μου, θα έλεγα. Εδώ με ενδιαφέρει το φως, ας πούμε. Το Silva Incantata θα πει το μαγεμένο δάσος. Και προσπαθούσα να πιάσω αυτές τις ποιότητες που έχει το σκανδιναβικό φως μες στο δάσος, ας πούμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο το φως της Σκανδιναβίας, όπως και να έχει. Ωραίο φως έχει. Σου δίνει ωραία φωτογραφία αυτό το φως. Ναι, εμείς είναι, έχουμε πολύ σκληρό φωτισμό, είναι η αλήθεια, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Τέτοια ώρα είναι καλά. Ναι, εντάξει, το απόγευμα είναι λίγο καλύτερα, ναι. Και αν έχει και λίγο μίχλη καμιά φορά, έτσι, για να κάνει αυτές τις διαθλάσεις το φως. Εδώ πέρα τώρα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν κορμί. Έχω αυτή την αίσθηση μου έδωσε, που αλλάζει θέσεις ή κάτι τέτοιο. Το ίδιο, δηλαδή το ίδιο κορμί που αλλάζει θέσεις. Εγώ έτσι το εισέπραξα. Τώρα δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί εσύ. Σου λέω ότι κοίταξε, είναι εγώ. Το σεντόνι μου είναι. Το ξέρω τι είναι. Το βλέπω ότι έχει το σεντόνι σου. Είναι κάθε διαφορετική μέρα, είπα, όταν θα ξυπνάω θα φωτογραφίζω το σεντόνι. Ναι. Δεν το έφτιαχνα, δηλαδή. Δεν το έφτιαχνες. Κοιμάσαι κατάστατα, θα έλεγα. Είχε τόση ζέστη. Κοίταξε, Λίσσα, τώρα αυτό έτσι ήταν σαν πόδι. Δηλαδή, όταν το είδα αυτό το θέμα που είχες, λέω, κοίταξε να δεις το σεντόνι που μοιάζει σαν κορμί που μετακινείται, δηλαδή που κοιμάται και αλλάζει θέσεις. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι οι νύμφες της Απφούς, έτσι ονομάζονται. Είναι οι νύμφες της Απφούς. Και το κατάλαβα, πώς είναι τώρα, να πω την ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Συμμετείχα σαν μέντορας σε ένα σεμινάριο πενθήμερο στην Κύπρο, που είχε το θέμα home. Οπότε εγώ πάντα, συνήθως πάντα, στα σεμινάρια στα οποία συμμετέχω, φωτογραφίζω κιόλας. Συμμετέχω και έμπρακτα, δηλαδή, όχι μόνο. Ναι, ναι. Γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω, ευκαιρία είναι δηλαδή. Οπότε συμμετείχα κι εγώ προσπαθώντας να ανακαλύψω πού είναι το οικείο, πού είναι αυτό το σπίτι μου, στην Κύπρο, που εγώ σε ένα χωριό, σε ένα βουνό, που ποτέ δεν... Πρώτη φορά πήγαινα στην Κύπρο κιόλας. Και το μόνο που βέβαια μου φαινόταν οικείο ήταν, είχε ελληνική σημαία. Αλλιώς έμενα σε ένα ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο προσπάθησα πρώτη φορά στη ζωή μου, δηλαδή άνοιξα τη βαλίτσα για αυτές τις μέρες και κρέμασα τα ρούχα μου για να αισθανθώ ότι είμαι στο σπίτι μου, ας πούμε. Δεν γινότανε με τίποτα, δεν το βρίσκα. Δηλαδή έψαχνα από εδώ πώς, δηλαδή τι θα κάνω εγώ, πώς θα το δείξω δηλαδή. Και μία ημέρα το μεσημέρι είχε πολύ ζέστη.
στην Κύπρο ήταν Ιούνιος. Και άνοιξα το... Ήταν απόγευμα και είχα κοιμηθεί και άνοιξα το πατζούρι και έπεσε ο ήλιος επάνω στο σεντόνι που κοιμόμουνα και είδα την πρώτη εικόνα που είπες ότι παρατήρησες ότι είναι σαν σώμα. Αυτό είδα. Κι εγώ είδα ένα σώμα. Είδα μια κοπέλα πάνω στο κρεβάτι μου. Δεν είδα μόνο σώμα, είδα μια κοπέλα. Άμα δούμε δηλαδή πάλι την πρώτη φωτογραφία από τις προηγούμενες, είναι αυτή η κοπέλα, ας πούμε. Και μόλις την είδα, κατάλαβα, γιατί ο ξενώνας που μέναμε ονομαζόταν Σαπφό. Αυτή είναι. Και τυχαία αυτή η κοπέλα τώρα λέω, έχει και όνομα, είναι η Μίνα, ήταν μια Ρουμάνα που συμμετείχε στο σεμινάριο και φόραγε κάτι μάξι, φορέματα. Και μόλις κοίταξα το κρεβάτι μου, δεν είπα είναι μια κοπέλα, είπα η Μίνα. Στο κρεβάτι μου. Και έτσι κάθε μέρα έβγαζες από μία φωτογραφία. Ναι, αποφάσισα ότι αυτό είναι το πιο οικείο που μπορώ να έχω εκεί και είναι το σεντόνι μου με το οποίο σκεπάζομαι τη νύχτα. Κάτι, τίποτε άλλο οικείο. Ωραία. Πάμε τώρα στην προτελευταία μας... Στην κληρονομιά. Ναι, η κληρονομιά λέγεται αυτή. Και έχει γίνει... Εντελώς τυχαία, λίγο πριν τον κορονοϊό, λίγο πριν να αρχίσει αυτή όλη η ιστορία. Ήσουν εδώ στην Ελλάδα, όχι. Όχι, στη Σουηδία. Σουηδία είναι αυτό. Ναι, Σουηδία είναι, σωστά. Όπου είδα ένα δάσος στο οποίο πηγαίναμε και ξαφνικά δεν υπήρχε πλέον. Οπότε κατευθείαν εκεί πήρα μοντέλο και ρούχα και φύγαμε για να κάνω αυτό που είδα. Τώρα, όλο αυτό μπορεί να είναι γιατί μπορεί να ήταν αυτό ιδιωτικό δάσος και να το πουλήσει για ξυλία αυτός που το είχε. Ιδιωτικό δάσος, Ναι. Δεν ήξερα ότι μπορεί να έχει και ένα ιδιωτικό δάσος. Ναι. Που δεν μπορείς να χτίσεις μέσα εκεί, αλλά όχι, μπορείς να το πλήσεις όμως. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μας, που είναι 2021. Αυτό τώρα αυτό ήταν λίγο scary. Ναι, αυτό είναι επεξεργασμένο. Ναι. ναι, το κατάλαβα, εντάξει, φαίνεται. Αυτό γιατί το έκανες. Αυτό τώρα τι είναι η φόβη σου. Η φόβη, κάτι, τι είναι. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Λέω, είναι η φόβη του είναι αυτό. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Είναι η γάτα μου. Είναι η γάτα μου. Εντάξει, είναι η γάτα σου, αλλά την έχεις κάνει τρομακτική. Όχι μόνο. Έτσι είναι οι φύλακες του σκότους. Μοιάζουν με τρομακτικούς, αλλά είναι τόσο αγνά πλάσματα. Μην μου λες τώρα εμένα που είμαι γατού και έχω δεν ξέρω πόσες γάτες. Οπότε δεν είναι τρομακτικό. Το έχεις κάνει για τρόπους που το έχεις φωτογραφίσει και με το φακό που το έχεις φωτογραφίσει, το έχεις κάνει λίγο. Ναι, το έχω παραμορφώσει. Τώρα μην προσπαθείς να με πείσεις ότι δεν είναι. ήθελα να φαίνεται έτσι τρομακτικό. Μέσα στη νύχτα τα πράγματα είναι τρομακτικά. Και πώς το λένε το γάτο σου? Σανς. Μάλιστα. Ευκαιρία. Δεν μου λες τώρα, μια που φτάνουμε προς το τέλος, γιατί τελειώσαμε με τις φωτογραφίες σου. Θέλεις να μας πεις, επειδή το ανέφερα στην εισαγωγή μου, τι είναι το hocus focus. Δεν το θυμάμαι και καλά. Hocus focus. Hocus focus. Είναι, πώς λέμε, hocus focus. Τι ακριβώς είναι. Βασικά, τώρα το παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Το παιχνίδι τελικά έτσι ξεκίνησε κάπως και εξελίχθηκε σε μία μέθοδο εκμάθησης της φωτογραφίας, με βιωματικό τρόπο, όπου μαθαίνει κανείς τα πάντα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα σε ένα διήμερο, όσοι έχουν συμμετέχει, έχουν κυριολεκτικά ολοκληρώσει ένα θέμα. Αλήθεια. Μέσα σε αυτό το διήμερο. Χωρίς πιέσεις, με την πίεση βέβαια του, αλλά
χωρίς έξτρα πιέσεις, χωρίς επιλογή, μόνοι τους το διαλέγουν, μόνοι τους το κάνουν και το ολοκληρώνουν. Ακόμα και παιδάκια, γιατί τώρα τελευταία παίζουν και παιδάκια μαζί μας, δεν είναι δηλαδή μόνο για μεγάλους. Δεν είναι παιχνίδι που παίζεται γνώστες της φωτογραφίας απαραίτητα, μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε. Αυτός, ο πιο αρχάριος, μαθαίνει τα πιο πολλά από ό,τι έχω δει. Ναι. Ο πιο προχωρημένος, ναι, ρε, εξαρτάται. Έχει να ξεχάσει αυτά που ξέρει. Μπράβο. Ξέρει τόσα που μετά δεν μπορεί κιόλας. Μέχρι να τα ξεχάσει, ναι, και να ξαναρχίσει. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει γενικά, ισχύει, ξέρεις. Ότι όταν ξεκινάς κάτι από την αρχή, μαθαίνεις πιο γρήγορα και πιο σωστά. Όταν σε πιάνουν από τη μέση, έχουν μπλέξει. Ακόμα και μια ξένη γλώσσα, ρε παιδί μου, να μάθεις οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος. Τέλος πάντων, εγώ χάρηκα πολύ. Έτσι το... Να με ολοκληρώσω. Αχα, να για το Hocus Pocus, γιατί δεν σου απάντησα. Ναι, δεν το είπαμε. Ναι. Τι είναι αυτό. Είπα για το παιχνίδι. Ναι, ναι, μου είπες για το παιχνίδι. Τι είναι. Αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο έχουμε δημιουργήσει με στόχο να δικτυώσει ανθρώπους που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την φωτογραφία και τη φωτογραφική τέχνη. Δηλαδή, και ο τρόπος με τον οποίο τους δικτυώνει είναι οργανώνοντας παιχνίδια. Οργανώνει, δηλαδή, λοιπόν, είναι κάτι που μπορεί να μπεις μέσα και να γίνεις μέλος. Είναι μια πλατφόρμα που μπορούμε να γίνουμε μέλη. Όχι ακόμη, όχι ακόμη, δεν όχι είναι ακόμη τέτοια πλατφόρμα, αλλά ναι, λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κανείς μέλος στο Hocus Pocus, όχι online ακόμη. Α, okay. Βέβαια, εντάξει, ναι, ακόμη έχουμε ένα θέμα τεχνικό με την ιστοσελίδα που είχαμε, σταμάτησε να λειτουργεί και έτσι τώρα έχει παγώσει λίγο, αλλά προσεχώς φτιάχνεται κάτι καινούριο εκεί από αυτό. Ωραία, πάντως αυτό θα μας είναι ενημερώσεις το δίκτυο. Όταν θα είναι έτοιμο, ναι, το δίκτυο, θα μας ενημερώσεις. Να σας δικτυώσω. Μας δικτυώσεις. Παναχηλέ μου, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, ευχαριστώ για όλα αυτά που μας έδειξες και μας είπες και ελπίζω σε μία συνάντηση και σε ένα workshop με παιχνίδι. Θα το θέλα πολύ. Σε ένα παιχνίδι. Ναι, ένα παιχνίδι, ναι. Σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Θα γίνει κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό στο τέλος αυτό το αρχείο που φτιάχνεις. Έχω κάνει ένα αρχείο ήδη αρκετά μεγάλο και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι φωτογράφοι που έχουν πάρει μέρος σε αυτή την προσπάθεια είναι σαν να υπάρχει μια βιβλιοθήκη εντός εισαγωγικών φωτογράφων που τους γνωρίζεις καλύτερα. Δεν είναι απλά μια συνέντευξη γραπτή. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνουμε τώρα, που μιλάμε, ο τρόπος που μου απαντάς, που γελάμε, που, ξέρεις, που εξηγείς πράγματα. Ο άλλος σε γνωρίζει λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι. Είσαι ζωντανός αυτό. Άλλο το περιοδικό, άλλο... Και, ναι, και μ' άρεσε, είναι πολύ... Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραία, όπως και να ευχαριστώ. Θα σε καληνυχτήσω. Θα καληνυχτήσω και τους φίλους μου και θα τους ευχαριστήσω που ήταν και απόψε κοντά μας. Και θα ήθελα να μας, αν θέλετε, να μας κάνετε ένα like, να χτυπήσετε το καμπανάκι, να γραφτείτε, να παίρνετε τις ενημερώσεις μας και να μας κάνετε και κανένα σχόλιο. Θα μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γεια σας, καλό σας βράδυ και να προσέχετε.